Σε λίγο θα έχουμε κάποιες δηλώσεις. Έχω εδώ δίπλα μου τον Δήμαρχο Πάφου, τον κύριο Φέδων Αφέδωνος, από τον οποίο θα ζητήσουμε έτσι κάποιες σύντομες δηλώσεις κυρίως για την διοργάνωση αυτού του τελικού εδώ στην πόλη της Αφροδίτης. Πέραν από τα συγχαρητήρια που οφείλουμε να δώσουμε και στις δύο ομάδες και ιδιαίτερα για την πρωταθλήτρια που τυχάνει να είναι και ομάδα της Πάφου, χαιρόμαστε ιδιαίτερα γιατί βλέπουμε τα τελευταία χρόνια το μπάσκετ συνεχώς να αναβαθμίζεται και περισσότερα παιδιά να ασχολούνται και γενικά βλέπουμε μια ποιοτική αναβάθμιση η οποία μας χαροποιεί. Βλέπουμε περισσότερο κόσμο στα γήπεδα, όμορφες διοργανώσεις, όμορφους αγώνες χωρίς τραυματισμούς, χωρίς αντιπαραθέσεις και αυτό είναι το ευχάριστο για την νεολαία μας και για τα παιδιά μας. Μάλιστα, πάντως κύριε Φέδωνο, στο γεγονός ότι μια ομάδα της πόλης σας έχει κατακτήσει το τρόπαιο, αυτό σίγουρα είναι κάτι που χαροποιεί όχι μόνο απλά τους παφίδες, αλλά έτσι να το πω και κάπως αλληγορικά και την ίδια την Αφροδίτη. Χαιρόμαστε ιδιαίτερα γιατί αν ανατρέξουμε 15-20 χρόνια πριν, αυτό το άθλημα ήταν σχεδόν άγνωστο στην πόλη μας. Τα τελευταία χρόνια, χάρη σε καλές προσπάθειες και του ΑΠΟΠ και άλλων ομάδων εδώ, έχει πολύ αναβαθμιστεί και πλέον βλέπουμε την Πάφο και τις ομάδες Πάφου να είναι πρωταγωνιστές. Συγχαρητήρια στα παιδιά και βεβαίως χαιρόμαστε και ως πόλη και γενικά οι ομάδες μας. Μάλιστα, πραγματικά είναι κάτι το οποίο μας χαροποιεί όλους να βλέπουμε και αυτή την όμορφη πόλη να παίρνει μια σεβαστή θέση στον καλαθοσφαιρικό χάρτη, να έχει αποκτήσει την δική της ξεχωριστή απόχρωση. Και φαντάζομαι ότι και εσάς ως δήμαρχος αυτής της πόλης να σας χαροποιεί διπλά και τριπλά. Μας χαροποιεί και από τη στιγμή που βλέπουμε την υγιή ενασχόληση με τον αθλητισμό θα έχουν και την αμέριστη στήριξη στο μέτρο των δυνατοτήτων και του Δήμου Πάφου. Όχι αλόγιστα όπως έγινε στο παρελθόν με το ποδόσφαιρο και άλλες ομάδες, αλλά εκεί και όπου πρέπει θα μας βρουν αρρωγούς και υποστηρικτές και οικονομικά πάντοτε στο μέτρο των δυνατοτήτων χωρίς να κάνουμε σπαντάλες, αλλά και με άλλους τρόπους που πάντοτε ποικίλουν οι τρόποι που μια τοπική αρχή μπορεί να στηρίξει τον αθλητισμό και τις ομάδες. Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Φεδόνος για τα πολύ καλά σας λόγια. Σε λίγο ξανά μαζί με νεότερα ρεπορτάζ.